Πλεύτσα να φιλοξενεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εξτέρα στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, μια περιοχή μαγευτική, πανέμορφη, στην οποία θα μπορούμε να καλύψουμε όχι μόνο τις ομορφιές της, αλλά και τις σχέδες των κατοίκων, τις τοπικές γεύσεις και τον εναλλακτικό τουρισμό, στον οποίο όλα αυτά τα χρόνια στοχεύουμε να κάνουμε. Θα ήθελα λοιπόν εδώ καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, γιατί για να γίνει μια τέτοια διοργάνωση χρειάζεται και βαθύ αίσθημα κοινωνικής προσφοράς, και τουλάχιστον οι καθηγητές απέδειξαν ήδη σε μια φορά τους ότι αγαπούν αυτή την εκδήλωση, την αγκάλισαν, και αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ολιβατικό Σύλλογο, τη Ραδιολέση Καρδίτσας, τους προσκόπους, τον Ελληνικό Οδηγισμό, τη Λέση 4x4, τον Σύλλογο των Μορφοβουλικών, τον Ερυθρό Σταυρό και τον Πολυεθνικό Όμιλο και όλους άλλους τους εθελοντές οι οποίοι έχουν βοηθήσει σε αυτή την εκδήλωση. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας λοιπόν στηρίζει μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, εκτός την ανάπτυξη της περιοχής μας, φέρνουν και ξένο κόσμο, γιατί όπως ακούσατε και το κύριο Κουμάρια, δεν θα είναι μόνο αθλητές από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο, θα φέρουν και πρωταθλητές. Οπότε στοχευμένα προσπαθούμε να στηρίξουμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές τον τουρισμό σε μια περιοχή η οποία όχι μόνο έχει μόνο ανάγκη, αλλά πιστεύω και ότι το αξίζει να το κάνουμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν και τον Δήμαρχο της Λίμνης Πλαστήρα, ο οποίος και αυτός στη συνεργασία με εμάς προσπαθούμε να δώσουμε και εμείς το καλύτερό μας για αυτό, και να καλέσουμε όλους τους καπιτσόντες την εποχή την οποία διοργανώνεται αυτό το πρωτάθλημα να έρθουν στη Λίμνη Πλαστήρα, όχι μόνο από την Καρδίτσα αλλά και από τη Θεσσαλία, να παρακολουθήσουν μια πολύ καλή εκδήλωση, γιατί κάθε χρόνο η εκδήλωση γίνεται και καλύτερη. Και πιστεύω ότι και φέτος, με την εμπειρία των δύο χρόνων, θα μπορέσουμε να διοργανώσουμε και το Εξτέρα Εκδήλωση, μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία θα τιμήσει όχι μόνο την περιοχή μας, αλλά και όλη την Ελλάδα.